σήμερα με τη σημερινή κινητοποίηση στο πλευρό των εκπαιδευτικών και οι γονείς στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας για τα μέτρα που κατ' ουσίαν δεν είναι μέτρα. Προβληματίζουν ιδιαίτερα τους γονείς οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας. Όταν όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε ζητήσει σχολεία που θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια στην εκπαίδευση των μαθητών, παρόλα αυτά το Υπουργείο το μόνο μέτρο που ανακοίνωσε ήταν η χρήση μάσκας. Μια μάσκα που δεν μπορεί να είναι πανάκια, δεν μπορεί να είναι η μοναδική λύση για να επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο. Χρειάζεται μια σειρά από ζητήματα, όπως έχουν να κάνουν με την σχολική στέγη, όπως έχουν να κάνουν με τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, τις προσλήψεις των απαραίτητου προσωπικού στην καθαριότητα, ώστε να μπορούν οι μαθητές να επιστρέψουν με ασφάλεια στο σχολείο. Αυτό θα διεκδικούμε, οι γονείς θα είναι στο πλευρό των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορέσουν οι μαθητές να επιστρέφουν με ασφάλεια στα σχολεία. Είμαστε εδώ πέρα σήμερα για να διατρανώσουμε την απέτησή μας να λειτουργήσουν τα σχολεία με ασφάλεια. Τα μέτρα που εξήγηλε ο Υπουργός φυσικά δεν μας καλύπτουν. Θέλουμε να μειωθεί δραματικά ο αριθμός των μαθητών ανατάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι πάγιο αίτημα και για τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Αλλά σήμερα λόγω της πανδημίας είναι επιτακτική ανάγκη να μειωθεί ο αριθμός, να βρεθούν αίθουσες μεγαλύτερες, να χτιστούν σχολεία. Το ζήτημα της σχολικής στέγης ήταν πάρα πολύ οξυμένο τα τελευταία χρόνια και πρέπει επιτέλους να λυθεί. Ζητάμε να υπάρχουν. Μέτρα ουσιαστικά τα οποία πραγματικά θα προστατεύσουν την υγεία των μαθητών και φυσικά προσλήψεις στα 40.000 κενά πρέπει να καλυφθούν με μόνιμους δυνασμούς που υπάρχουν στην εκπαίδευση για να μπορούμε πραγματικά να μιλάμε για ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Όλα τα άλλα θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονιών τους. Είμαστε εδώ μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους, τους εκπαιδευτικούς, για να βροντοφωνάξουμε ότι φέτος, όσο ποτέ, είναι αναγκαίες να γίνουν περισσότερες προσλήψεις αναπληρωτών, με μόνιμη και σταθερή δουλειά, μονιμοποίηση όλων των συναδέλφων. Δεν χωράει κανένας απολυμμένος, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες του κορονοϊού. Και η κυβέρνηση πρέπει τώρα, όσο ποτέ, να πάρει όλα αυτά τα αναγκαία μέτρα που πρέπει για να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια. Να είναι όλο το προσωπικό καθαριότητα στη θέση του, ώστε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να πάνε με ασφάλεια στη σχολική τάξη από τη νέα σχολική χρονιά.